Το νομοσχέδιο που συζητάμε σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το περιβάλλον είναι η συνέχεια του νόμου 4685 του 2020 του νόμου Χατζηδάκη. Και εδώ έχει διαπρέψει πέρα από το Υπουργείο Εργασίας, που κατεδάφισε ό,τι ερείπε άφησε στο πέρασμά του ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη νομική προστασία του περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να ξεθεμελιώσει ό,τι εμπόδιζε έστω κατ' ελάχιστον την ασύρωτη δράση του κεφαλαίου για την εκμετάλλευση και εξάντληση των περιβαλλοντικών πόρων στο σύνολό τους, με κυρίαρχο κριτήριο τα κέρδη μιας δράκας επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της ποιότητας ζωής, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, με ό,τι περιεχόμενο έχει πλέον απομείνει στον όρο αυτό. Θυσιάζονται δασικά οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές, γεωργικές παραγωγικές εκτάσεις, θαλάσσιες περιοχές για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, στο όνομα της καθαρής ενέργειας, της κλιματικής ουδετερότητας. Στο όνομα των αναπλάσεων και των επενδύσεων θυσιάζονται και οι τελευταίοι απομείναντες ελεύθεροι χώροι. Αυτή η πολιτική αποτελεί και την έφλεκτη ύλη των μεγάλων καταστροφών όλες αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιδιώκουν να επιταχύνουν την υλοποίηση των στόχων της πράσινης μετάβασης, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή της ΑΠΕ. Πολιτική που οδηγεί σε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, σε αύξηση των δημοτικών τελών, των χαρατσιών και σε νέες επιβαρύνσεις της λαϊκής οικογένειας από την αναγκαστική αλλαγή εξοπλισμού σε τομείς της καθημερινής ζωής και σε μία περίοδο μάλιστα που έχετε οδηγήσει έναν στους πέντε να ζει στην απόλυτη φτώχεια που τα εισοδήματα των λαϊκών οικογενειών έχουν καταρρεύσει. Το πόσο φιλολαϊκή είναι η πράσινη μετάβαση φαίνεται από τη διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας που βιώνει ο λαός, που καίγεται στον καύσωνα και σκέφτεται να ανάψει το κλιματιστικό, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τους ασύλληπτους λογαριασμούς που του έρχονται. Αυτό που κάνετε είναι να οδηγείτε σε θυσίες των κοινωνικών και λαϊκών αναγκών, στο βωμό του κέρδους και σε περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής ή της υγείας του λαού σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Στο παρόνομο σχέδιο υπάρχουν διάφορες άλλες ρυθμίσεις. Με το άρθρο 118 έρχεται να θωρακίσει η κυβέρνηση τη διορισμένη διοίκηση της ΛΑΡΚΟ για να κάνει τη βρώμικη δουλειά, να υλοποιήσει την εγκληματική πολιτική στην εταιρεία. Προβλέπεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της ειδικής διαχείρισης εταιρείας, δυνάμει του νόμου 4664 του 20, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού διαχειριστή ή οι μέτοχοι, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών, δεν υπέχουν καμία ευθύνη. Έτσι λέει μέσα το νομοσχέδιο, το άρθρο, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άξη των καθηκόντων τους ή δικαιωμάτων τους που αφορούν τη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της ΟΣΑΝΟ εταιρείας ή στην υπαγωγή της σε λύση και εκαθάριση ή σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία. Δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται ατομικά, διοικητικά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως αυτών. Την απαλλάσσει από κάθε ευθύνη, ακόμα και από τη μη καταβολή των αποζημιώσεων που διεκδικούν οι οικογένειες των νεκρών εργατών, που την ευθύνη δεν θα την έχει το δημόσιο, που διορίζει τη διοίκηση που λειτουργεί τόσα χρόνια με ευθύνη του δημοσίου, αλλά η εταιρεία κουφάρι που θα απομείνει. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ βρίσκονται στο πόδι για να αποτραπεί το πλιάτσικο που, όπως καταγγέλνουν, μεθοδεύει η κυβέρνηση. Υπερασπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και την πρώτη ύλη, όπως τον Γιάνθρακα, που επιχειρείται να αποσπαστεί από το εργοστάσιο στο πλαίσιο της εγκληματικής μεθόδευσης να σταματήσει η λειτουργία του. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και με την απεργιακή συγκέντρωση και αύριο 10 η ώρα στο Σύνταγμα διεκδικούν να παραμείνει η ΛΑΡΚΟ ενιαία και σε λειτουργία, να μην παγώσουν οι τζιμινιέρες, κάτι που το κατοχυρώνουν και με την παρουσία τους στο εργοστάσιο. Απαιτούν το πρόγραμμα συντήρησης των παραγωγικών μονάδων να έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
και να ορίζει σαφώς τον χρόνο έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. Απαιτούν καμιά δυσμενή μισολογική μεταβολή στους εργαζόμενους και καμιά έξωση από τους οικισμούς. Όλα αυτά θα ακουστούν σε ντόρια αύριο στο συλλαλητήριο των εργαζομένων. Επίσης, το άρθρο 30 αφορά τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και με τις ρυθμίσεις διατίθενται ακόμη 10.300.000 ευρώ για τις τελευταίες εργασίες με νομική δέσμευση μέχρι και τον Σεπτέμβρη, προκειμένου να παραδοθούν τα υποβρύχια πριν τη μεταβίβαση των ναυπηγείων στον νέο ιδιοκτήτη των Προκοπίου και να αποδοθούν άμεσα οι χώροι που επισκευάζονταν τα υποβρύχια και να απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Το έγκλημα συνεχίζεται. Λάρκος Σκαραμαγκάς Ελευσίνα, η ίδια ιστορία. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις αντεργατικές επιλογές της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κεφαλαίου. Η κυβέρνηση με την υπουργική τροπολογία που κατέθεσε σήμερα με αριθμό 1403 και ειδικό 117, στο άρθρο 4 καταργεί την αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβούλου Επιλογής Προσωπικού επί των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού στις ανώνυμες εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Μητρό Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η διοίκησή τους δεν ορίζονται από το ελληνικό δημόσιο και το ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου είναι μικρότερο του 50%. Έτσι θωρακίζει τους επενδυτές, τους μετόχους, στη Λάρκο, στο Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα, στην ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΔΙΑΘ, στη ΔΕΗ, που είναι ΑΕ, από τη διεκδίκηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, για τις οποίες λέτε ότι ενδιαφέρεστε. Προβάλλεται από την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της η διμερή συμφωνία του Σωματείου Εργαζομένων της Ελευσίνας με την ΩΝΕΞ και ότι δήθεν έχει συμφωνηθεί εκτός των άλλων η δημιουργία 1.400 θέσεων εργασίας και έχει κατατεθεί, λέτε, για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας. Να λοιπόν η απάντηση της κυβέρνησης όσον αφορά αυτή τη διμερή συμφωνία. Όμως να ξέρετε, οι εργαζόμενοι δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία λέξη, θα τους βρίσκεται μπροστά και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Θα αναφερθώ τέλος στις δύο τροπολογίες που καταθέσαμε. Η μία αφορά τη μονιμοποίηση όλων των πενταετών, εφταετών και των εποχικών πρεσβευτών και η άλλη για την έκτοτε επιχορήγηση ΟΤΑ, τον ΟΤΑ, λέω κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόμη, για κάλυψη των δαπανών μισοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στα προγράμματα του ΟΕΔ. Για την τροπολογία που αφορά τη μονιμοποίηση των πρεσβευτών, τοποθετήθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Επειδή η απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει σχετική τροπολογία που καταθέσαμε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους αποδείχθηκε καταστροφική, την επανακαταθέτουμε και επιβάλλεται έστω και τώρα να γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση. Η δεύτερη τροπολογία αφορά τις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας, που με δικαστικές αποφάσεις παρατάθηκε η σύμβασή τους και μετακυλίεται η δαπάνη στους Δήμους. Ενώ έχουν προσληφθεί από τον ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Εργασίας δηλαδή. Η δαπάνη αυτή είναι ευθύνη της κυβέρνησης να την καλύψει με την αντίστοιχη επιχορήγηση στους Δήμους. Από όσο γνωρίζουμε, η τοποθέτηση όλων των κομμάτων εκτός της κυβέρνησης, είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας. Γιατί έχουν επισκεφτεί τα κόμματα, το Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, της Πάτρας προχθές, επισκέφτηκε και αναφέρθηκε σε αυτό το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουν. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να κάνει από την τροπολογία που την έχετε μπροστά σας και για συντομία χρόνου να μην την επαναλάβω. Και τέλος, για όλους αυτούς τους λόγους που αναλύσαμε παραπάνω, ψηφίζουμε κατά του νομοσχεδίου και καλούμε το λαό σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο αποκούμπι στον αγώνα για τη ζωή που δικαιούται.